Θα ξεκινήσουμε με το τετραπλό φωνικό στην Ανδραβίδα που πραγματικά έχει συγκλονίσει όλη τη χώρα. Ο καθομολογίαν πια δράστης, γιατί συνελήφθη τα ξημερώματα έξω από την Πάτρα μετά από μπλόκο της αστυνομίας και ομολόγησε κατά τη διάρκεια της νύχτας, σωστά, το τετραπλό φωνικό. Ομολόγησε πριν από λίγο εσύ. Τι άλλο θα γίνει, ρε παιδιά. Δεν μπορεί να το χωρέσει στο μυαλό μου. Αλήθεια σας λέω. Δηλαδή, αυτή την είδηση την άκουσα και έλεγα: δεν μπορεί, κάτι έχει γίνει λάθος. Κάτι δεν έχουμε καταλάβει. Κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει καλά, όντως. Ναι, και όπως φαίνεται εσείς, ο άνθρωπος αυτός είχε ένα σχέδιο. Διψούσε, όπως φαίνεται, για εκδίκηση. Επειδή το ζευγάρι, μιλάμε για ένα πολύ φτωχό ζευγάρι. 32 ετών ο άνδρας, 37 η γυναίκα. Με τα δύο παιδιά ζούσαν στο φτωχικό σπιτάκι του ιδιοκτησίας του 60χρονου. Και όπως φαίνεται, κάποιες δυσκολίες οικονομικές που είχαν, γιατί δεν υπήρχαν μεροκάματα, τους οδήγησαν στο να χρωστάνε κάποια ενοίκια. Αυτός ο άνθρωπος, προκειμένου να πάρει πίσω τα ενοίκια του, προέβησε αυτή την ενέργεια. Βέβαια, έχω να σου πω ότι είχαν προηγηθεί και κάποια άλλα γεγονότα ακραία, κατά την άποψή μου, από τον ίδιο, ο οποίος τους έκοβε το φως, τους έκοβε το νερό. Και φαίνεται μάλιστα ότι την Τετάρτη, όπου μπήκε μέσα, όπου τρύπωσε, γλίστρησε από την πίσω πλευρά του σπιτιού για να τους πάρει τη ζωή, δεν είχαν ρεύμα. Είχε μιλήσει και η αδερφή της δολοφονηθής για αυτήν την κατάσταση. Πολύ πιθανόν έχει και κλειδιά. Προφανώς, ναι. Έχει δύο πόρτες το σπίτι. Πήγε από την πίσω πόρτα μαζί με ένα έσερνε στο αυτοκίνητό του ένα τρέιλερ. Προφανώς για να φορτώσει τα πτώματα και στη συνέχεια να τα ξεφορτωθεί. Να μην υπάρχουν τεκμήρια για την αδιανόητη. Τα μωρά θα τρελαθούν. Όπως φαίνεται, πρέπει και να σου πω ότι το παιδάκι, το ένα το αγοράκι, ήταν μόλις 1,5 ετών. Και ήταν με την μπάνα και ένα ψηλό φανελάκι. Αχ, δεν μπορώ, παιδιά. Επειδή εσύ είσαι στο αστυνομικό ρεπορτάζ, έχει ξαναυπάρξει περίοδος στην Ελλάδα που να έχουν γίνει μαζεμένα τόσα πολλά φωνικά? Δηλαδή, τέτοια και τόσο τέτοια ακραία, παιδιά. Εγκλήματα. Τόσο ακραία. Δεν είναι σαν να βλέπουμε το χειρότερο θρίλερ, δηλαδή. Πάμε να συνδεθούμε λίγο, παιδιά, με το σημείο, το σπίτι της οικογένειας, τον Κώστα Κουτσουβέλη, δημοσιογράφος Ηλία News. Να μας πει λίγο το ρεπορτάζ. Καλημέρα. Καλημέρα, Κώστα. Είμαστε στο χώρο που έγινε το φωνικό. Είναι απέναντι μας που βλέπετε το σπίτι που κατοικούσαμε αυτή η οικογένεια. Τα νέα που έχουμε είναι ότι έχει ομολογήσει. Αναμένουμε εδώ στο χώρο, έρχονται αστυνομικοί για να ετοιμάσουν το χώρο για να έρθει για την αναπαράσταση όλων αυτών των περίεργων που είδαμε αυτές τις μέρες. Θέλω να σας ενημερώσω ότι θα σας τα πει εδώ και ο συγγενής που έχω δίπλα μου στο λίγο, ότι ήταν ένα πολύ βιώσιμο άτομο, ήταν μοναχικός. Είχε κάνει πάρα πολλά εδώ στην πόλη της Ανδραβίδας και στις αστυνομικές κομμουνικές. Είχε πυροβολήσει τους ανθρώπους. Το 2013. Το 2013 ήταν οι πυροβολισμοί, μας λέει η Άρια. Είχε πυροβολήσει έναν φίλο του. Εμείς που κάνουμε καθημερινό ρεπορτάζ και είμαστε εδώ πέρα τώρα τρεις μέρες, κάθε μέρα μαθαίνουμε 2-3 περιστατικά καινούργια που ο κόσμος κράταγε τη σιωπή του γιατί φοβόταν τα χειρότερα. Δεν είχε γίνει, Κώστα, καμία καταγγελία, τίποτα ποτέ, ασφαλιστικά μέτρα από κάποιον. Δρούσε έτσι ελεύθερα. Δεν είχε καμία καταγγελία. Μόνο μαθαίνουμε ότι ένας που είχε ρίξει 7 σφαίρες με όπλο, ασχολήθηκε η αστυνομία μόνη της, χωρίς αυτός να κάνει κάτι για τον κελιά. Αυτά πάγεται. Αλλά τότε δεν μπορούσε να προχωρήσει σε κάτι. Ευτυχώς ο άνθρωπος έζησε τότε. Μία φιλοζωική μας έκανε μία καταγγελία χθες το βράδυ στο Ηλία News, ότι τον είχε καταγγείλει στις αρχές ότι πυροβολούσε ζώα όπως σκυλιά με σιγαστήρα και μας είπε ότι τον είχαν πιάσει να πιάνει γάτες και να τις στραγγαλίζει, να τις γυρίζει το λαιμό. Ο άνθρωπος είναι φανερό ότι είχε κάποια προβλήματα, αλλά το κακό είναι ότι υπήρχε μια σιγή από όλους τους... Μια ανοχή και ένας φόβος, αυτό που συζητάμε συνέχεια. Και φέρει μερίδιο σύση και η τοπική κοινωνία, γιατί αυτό το ανθρωποειδές με το παγωμένο αίμα είχε ως χόμπι να σκοτώνει τα σκυλιά.
Όλοι γνώριζαν, στη γειτονιά είχε πυροβολήσει άνθρωπο, όλοι γνώριζαν και κανένας δεν κατήγγειλε. Δεν κατήγγειλε στις αρχές. Για να φτάσουμε τώρα στο τετραπλό φωνικό. Ναι, άρα να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Αν γινόταν καταγγελία, γιατί μιλάμε για έναν άνθρωπο τρελό, έτσι, που κυκλοφορούσε με την καραμπίνα δεξιά και αριστερά. Και αν γινόταν μια καταγγελία και μετά αυτοί οι άνθρωποι είχαν να κάνουν με αυτόν, δηλαδή θα έμπαινε φυλακή, θα γινόταν κάτι, υπήρχαν κάποια βήματα που μπορούσαν να έχουν γίνει. Ίσως αν έφταναν στις αρχές. Δεν ξέρω. Ίσως αν έφταναν στις αρχές αυτές τις καταγγελίες, Σύση, είχε μπει και ένα φρένο, γιατί μια, δύο, τρεις. Ναι, δεν ξέρω. Απλά αυτό συζητάμε συνέχεια. Λέμε η τοπική κοινωνία να πει, ας πούμε, ότι υπάρχει πρόβλημα συμπεριφοράς, αλλά δεν ξέρω αν και το νομικό πλαίσιο επιτρέπει απομάκρυνση ενός ανθρώπου πριν γίνει το κακό. Ναι, αλλά έχει όμως πυροβολήσει άνθρωπο. Ναι, αλλά ο άνθρωπος δεν. Εκείνος ο άνθρωπος δεν το κατήγγειλε, αυτό λέμε. Ναι, αλλά έγινε, υπάρχει γεγονός. Ο πρώτος που πυροβόλησε, να σας διακόψω, ο πρώτος που πυροβόλησε ήταν στα 15 του χρόνια. Έναν φίλο του που είχαν μια ξυλαρχία μεταξύ τους. Και τον πυροβόλησε με καραμπίνα στο πόδι. Πάει πολύ πίσω λοιπόν το ιστορικό. Δηλαδή μαθαίνουμε εδώ πέρα κάθε μέρα και καινούργια συμβάντα. Ναι. Ξέρουμε την τύχη του 12χρονου. Δηλαδή από εδώ και πέρα. Τον έχει πάρει ο πατέρας του. Τον έχει πάρει ο πατέρας. Αυτός τι έχει ζήσει. Να βάλουμε λίγο μία ανωτελεία, παιδιά, γιατί η Βούλα Αγκουρά κατάφερε να βρει και να πάρει συνέντευξη από τον ιδιοκτήτη του συνεργείου μοτοσυκλετών. Που πήγε το 12χρονο παιδί κρατώντας το αδερφάκι του αμέσως μετά το φωνικό και για να ζητήσει βοήθεια. Πάμε να δούμε λίγο τι μας είπε αποκλειστικά. Εμείς είμαστε εδώ στο συνεργείο και εργαζόμαστε. Και ξαφνικά ακούμε βοήθεια, βοήθεια, ο αδερφός μου δεν ανασένει το παιδί. Και το φέρνουμε εμείς εδώ, αφού ήρθε εδώ το μαγαζί, το βάλαμε πάνω στο γραφείο εδώ και είδαμε το παιδί ότι ήταν παγωμένο. Γιατί ήδη ήταν νεκρό. Και μετά φώναζε το παιδί να βοηθήσουμε για τη μάνα μου, είναι τη μάνα μου μέσα. Το ρεμίσαμε το παιδί, το πήγαμε λίγο πιο πέρα στην άλλη μεριά να μην είναι μπροστά στον αδερφό του που ήταν πεθαμένο. Και με το που είδαμε ότι το παιδί όντως ήταν χτυπημένο, το είχαν φέρει με ένα μπιμπιλίνο για ένα φανελάκι και ήταν, είχε σημάδια στο σώμα του, είχε και αίμα στο στόμα και ήταν παγωμένο. Καλέσαμε κατευθείαν το ασθενοφόρο, το δεκάβο να το πάρει. Και ταυτόχρονα την ασφάλεια. Προσπαθήσαμε να συνεφέρουμε το παιδάκι. Να μην είναι σε τέτοια κατάσταση. Πού είχε τραύματα το παιδί? Στο σώμα του. Τυπημένο ήταν. Είδαμε ότι ήταν θυμμένο το παιδί και ήταν ήδη νεκρό. Είχε και σημάδια στο λαιμό του, παρατηρήσατε. Ναι, ναι. Ο αδερφός του πώς ήταν, σε τι κατάσταση ήταν, κύριε Λευτέρη? Ήταν πολύ σοκαρισμένο το παιδί. Δεν μπορεί να σάνει, έκλαιγε. Ήταν πολύ χάλια. Και βρήκε τη δύναμη και μπήκε μέσα σπίτι από το παράθυρο και έβγαλε τον αδερφό του από το παράθυρο. Και φώναζε βοήθεια, βοήθεια, εφόσον να τον εσώσουμε. Και εμείς ταραχτήκαμε μέσα σε αυτό το όλο το σκηνικό που έγινε εδώ πέρα. Και προσπαθήσαμε να ερεμήσουμε τον αδερφό του, για να μην ξαναπάμε πάλι. Γιατί είπε, λέει ο 12χρονος, ότι είδε και μια σκιά μέσα στο σπίτι. Το οποίο ήταν η νύχτα κινητό, είχε σουρουπώσει και μπήκε με το κινητό του, με το φακό μέσα, γιατί δεν άνοιγε η πόρτα. Και δεν μπήκαμε εμείς εκεί στο σπίτι, γιατί δεν ξέραμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Εσείς τους γνωρίζατε τους ανθρώπους αυτούς? Αυτοί οι άνθρωποι είναι εργαζόμενοι, ήσαν πολύ καλοί άνθρωποι. Δεν είχαν δημιουργήσει κάποια προβλήματα. Δουλεύαν και οι δύο. Τι να πεις ρε παιδιά, τι να πεις μετά από αυτά που ακούμε. Κώστα, έχεις δίπλα σου έναν κάτοικο, ναι, γείτονα εκεί της οικογένειας. Ναι, ναι. Είναι ο κ. Παναγιώτης, είναι συγγενής του κατηγορημένου. Να μας πει δύο κουβέντες. Ο κ. Παναγιώτης, να σου βάλω το ακουστικό για να μιλήσει. Μάλιστα. Κύριε Παναγιώτη, καλημέρα. Καλημέρα σας. Είστε συγγενείς του ανθρώπου που ομολόγησε πως έκανε αυτό το έγκλημα? Ναι, είναι του δεύτερου ξαδερφού μου γιος. Πείτε μας λίγο για την προσωπικότητα αυτού του ανθρώπου που από ό,τι ακούμε ήταν πάρα πολύ δύσκολη, είχε προκαλέσει πάρα πολλά προβλήματα, επιθετική όλα αυτά τα χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι ήταν ένας κλειστός χαρακτήρας, ένας άνθρωπος που δεν είχε φίλους. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε γελάσει ποτέ. Έκανε παρέα τον εαυτό του και τις δουλειές του. Και όποιος του έφερνε αντίρρηση, τον τακτοποιούσε αναλόγως. Τι εννοείτε, εννοείτε. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτός είχε παντρευτεί. Έχετε γίνει μάρτυρας και άλλων περιστατικών, κύριε Παναγιώτη? Ναι. Θέλετε να μας πείτε. Έχει πάρει την ανιψά μου, είναι η πρώτη του γυναίκα, της αδελφής μου κόρη. Ο οποίος αυτός ο άνθρωπος
Με πήρε τηλέφωνο 4 η ώρα τη νύχτα που κοιμόμουν με τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου και μου είπε ετούτη στιγμή σου αφήνω την ανοιξά. Άμα είσαι μάγκας μου λέει τράβα σπίτι να ζεις. Πραγματικά ταράχτηκα, πήγα σπίτι στην αδερφή μου, ελήφανα. Εδώ, με αποτελέσματα την άλλη μέρα έπιασα εγώ. Του λέω θα μου πεις την αλήθεια. Γιατί με πήρες τηλέφωνο, γιατί το έκανες αυτό και τι συμβαίνει. Ανέγλωτο. Ανέγλωτο. Τελικά το πήγα στο σπίτι του, στους γονείς του. Δεν τρώγανε εκείνη την ώρα. Του λέω ο γιος σας αυτό και αυτό. Και πετάγε τη μάνα του και μου λέει και τι έγινε μου λέει. Οι νέοι έτσι ψυχιώνται σήμερα. Τότε τη λέω θα πάρω και εγώ την κόρη, θα πάω την αυτέσω και θα είμαστε πάτης. Κύριε Παναγιώτη, χώρισε η ανιψιά σας μαζί του. Ναι, γιατί τη βάρυγε τρεις φορές την ημέρα. Τη χτυπούσε. Μέσα στον δρόμο. Το είχε καταγγείλει ποτέ? Είχε πάει στην αστυνομία, είχε ζητήσει βοήθεια? Όχι, απρόσφατα. Εχωρίσανε και πήρε τέλος. Ούτε πλήρωσε ποτέ του διατροφή, τίποτα, τίποτα. Ποτέ τίποτα. Έχει και παιδί δηλαδή μαζί της? Ναι, έχει ένα γιο, τον Κωστάκη. Έχει γιο? Ναι, παντρεμένο. Πόσο χρονών είναι το παιδί του? Το παιδί του? Να μην είναι 30. Α, μεγάλο παιδί. Έχει σχέση, ναι, με τα παιδιά του? Με τον γιο του έχει σχέση? Με τον γιο του έχει επαφές ο δολοφόνος? Αυτές μία είχε, μία δεν είχε. Ήτανε διόρυθμος χαρακτήρας. Δεν μπορεί σε αυτόν τον άνθρωπο να τον πλησιάσεις, να τον μιλήσεις. Ποτέ δεν μπορεί για να μάθει κανένας τίποτα. Τώρα τι να λέμε, μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πνίξει δύο παιδιά. Και προηγουμένως όμως, δηλαδή βλέπεις ότι... Έχει ένα γόρι με την πρώτη γυναίκα και ένα κορίτσι περίπου 19 χρονών, 20 είναι τώρα, με τη δεύτερη. Έχει και δεύτερο παιδί. Τη βάρυγε και τη δεύτερη τη βάρυγε μες στον δρόμο. Εδώ είμαστε τώρα έξω από το σπίτι του. Εγώ μένω 50 μέτρα με τίποτα. Κύριε Παναγιώτη, δηλαδή βάραγε τις γυναίκες του, έκανε ό,τι έκανε, πυροβόλησε έναν άνθρωπο 7 φορές, σκότωνε σκύλους, τραγκάλιζε γάτες και τον είχαμε αυτόν τον τύπο και κυκλοφορούσε ελεύθερο. Έλατε. Δηλαδή τι γίνεται, τι Έλατε. Κάνουμε στην Ελλάδα? Ποιος πρέπει είναι να παρέμβει για να μπουν τα τέρατα στη φυλακή? Και πρέπει είναι, να σας πω εσείς. Είναι πολλά τα μυστικά. Αυτός το κύριο επάγγελμά είχε φρουτάκια. Φρουτάκια. Έχει βγάλει πολλά λεφτά από αυτό το επάγγελμα. Τζογαδόρος δηλαδή, αυτό μας λέτε. Ότι ήταν τζογαδόρος. Επαγγελματίας είχε φρουτάκια. Ναι, γιατί αποσιωπούσε όλες αυτές τις συμπεριφορές η τοπική κοινωνία, κύριε Παναγιώτη? Γιατί δεν μιλούσε κανείς? Η τοπική κοινωνία δεν ασχολείται με τα λούτα οικογενειακά. Τι θα πει δεν ασχολείται όταν χτυπάνε γυναίκες στο δρόμο και σκοτώνουν ζώα? Δεν μιλάμε για τον τετραπλοφωνικό που έφτασε πια να κάνει. Δεν μιλάμε στην γειτονιά, δεν υπάρχει κόκορας. Όποιος κόκορας άλλαγε το βράδυ, πήγαινε με το αεροβόλο και τον κατέβαζε κάτω. Άγνα. Αυτή ήταν. Με συγχωρείτε όμως, αλλά και η τοπική κοινωνία φέρει ευθύνες για αυτό το αποτέλεσμα. Γιατί όταν φτάνουμε σε αυτές τις ιστορίες, όλοι ήξεραν και έπεφταν από τα σύννεφα. Έχουμε βαρεθεί να βλέπουμε ανθρώπους που πέφτουν από τα σύννεφα. Δυστυχώς. Δεν πέφτει κανείς από τα σύννεφα. Ξεκινάνε όλα από την πολιτεία. Όταν βλέπω εγώ στην Αδραβίδα οι αστυνομικοί παίζουν στα φουτάκια. Εννοείται ότι οι αστυνομικοί ήταν στις δικές του επιχειρήσεις, ας πούμε, οπότε... Αυτές... Εσείς τι λέτε, να μην κοιτάζετε την αστυνομία αυτό, για να έχει τώρα... τα χωριά φρουτάκια. Εντάξει, αυτά που λέμε θα τα αποδεικνύουμε. Αυτό όμως, κύριε Παναγιώτη, ναι, είναι τώρα εικασίες προσωπικές δικές σας, αλλά δεν μπορούμε να σκεφτούμε ότι πραγματικά... Δεν είναι προσωπικές δικές μου, είναι της κοινωνίας αυτές. Ναι, επί της ουσίας όμως καταγγελίες δεν υπήρχαν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν μπορούμε δηλαδή να τα βάλουμε με την αστυνομία αν δεν υπήρχαν καταγγελίες. Αν υπάρχουν καταγγελίες, να παρέμβει των ιστορικών υποθέσεων της ελληνικής αστυνομίας. Με μία κουβέντα για να καταλάβετε και να κλείσουμε. Λοιπόν, εδώ εμείς τώρα, η αδερφή μου, ο γαμπρός μου, εγώ, δεν πήγαμε να του ζητήσουμε ούτε διατροφή ούτε τίποτα. Να φύγει, να χωρίσουμε, να γλιτώσουμε το παιδί μας. Φαντάζομαι δεν πήγατε γιατί το φοβόσασταν. Γιατί από ό,τι περιγράφεται, ο άνθρωπος ήταν. Αγρίκος. Επικίνδυνος. Προσωπικά εγώ δεν το φοβόμουν.
Εγώ το πρώτο έκανα απαγωγή και του έρθισε το τσιγάρο μέσα στο μάτι για να ομολογήσει. Τι να κάνει τώρα για αυτούς τους άνθρωπους. Εγώ τουλάχιστον. Μάλιστα. Δεν φοβόμουν εγώ αυτού. Μάλιστα. Απλώς ήταν παλιότερο. Και τι έκανε, έφερε το κεφάλι. Λεφτά έφερε, προκοπή, σπίτια, γυναίκες, όμως και παιδιά δεν έχει. Τώρα δεν θα έχει τίποτα από εδώ και πέρα. Μάλιστα. Πάντως, κύριε Παναγιώτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζω να είναι καλά η ανιψιά σας. Αυτό είναι το σημαντικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον Κώστα. Να βάλουμε λίγο στην παρέα μας την κυρία Γιάννα Παναγοπούλου, που είναι δικηγόρος της οικογένειας των θυμάτων. Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Καλημέρα. Ακούσατε και εσείς τον κύριο Παναγιώτη, που είναι συγγενής του καθομολογία δράστη πια μετά τις εξελίξεις, που λέει ότι υπήρχαν πάρα πολλά θέματα. Χτυπούσε τις γυναίκες, σκότωνε ζώα, η κοινωνία η τοπική ήξερε, το φοβόταν όλοι. Τα γνωρίζετε εσείς αυτά? Κοιτάξτε, πιστεύω, επειδή είναι ένα έγκλημα πρωτοφανούς αγριότητας για τα εγκληματολογικά χρονικά, θεωρώ ότι μετά την πράξη και μετά την σύλληψη του κορμένου και του καθομολογίου δράστη πλέον, ότι θα πουθούν πολλά. Δυστυχώς όμως αυτό που με θλίβει και αυτό που είδα ότι και εσάς σας λείπει είναι ότι όλα αυτά είναι μεταγενέστερα. Ότι δυστυχώς φτάνουμε να συζητάμε τέτοιου είδους ιδεχθή εγκλήματα μετά την πράξη. Αφού η βία και αφού η αποκλίνουσα συμπεριφορά φτάσει να γίνει αξιόπινη. Και αυτό είναι το θλιβερό σε τούτη τη χώρα. Βεβαίως και πρόκειται για ένα μακελιό. Βεβαίως και πρόκειται για μία απόλυτη φρίκη. Δεν υπάρχουν άλλα λόγια να περιγράψουν τα συγκεκριμένα εγκλήματα εις βάρος των δύο γονιών και εις βάρος των δύο παιδιών της οικογένειας. Και ένας άνθρωπος που ήταν και πατέρας, κυρία Παναγοπούλου. Πατέρας δύο παιδιών. Αυτό μάθαμε σήμερα. Αυτό επιτρέψτε μου λίγο, εντάξει τώρα. Πώς έβαλε το χέρι του και έπαιξε τα παιδιά? Δεν μπορώ να το πιστέψω. Δεν το χωράει το μυαλό μου. Είναι η θέση μου τέτοια και δεν μπορώ να πω σε χαρακτηρισμούς, παρόλο που ανθρώπινα αντιλαμβάνεστε ότι και εγώ καθοδηγούμε και λίγο από το συνέστημά μου σε τέτοιες πάντως υποθέσεις. Πάντως εσύ αξίζει να πούμε. Όπου πνίγει με τα χέρια του δυο μωρά. Έτσι, δυο μωρά. Μωρά. Αυτό δεν το αντέχει η λογική του μέσου ανθρώπου, η ψυχή του μέσου ανθρώπου δεν το αντέχει. Την εικόνα και τη σκέψη να πνίγει δυο μωρά, κανείς άνθρωπος δεν μπορεί να τη διανοηθεί. Κυρία Παναγοπούλου, επειδή κάναμε αυτή την κουβέντα πριν για την τοπική κοινωνία και για το ότι κανείς δεν μιλούσε και όλοι φοβόταν αυτόν τον άνθρωπο. Ποιο νομικό πλαίσιο προστατεύει έναν μάρτυρα αυτή τη στιγμή? Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακουστεί αυτό. Υπάρχει τρόπος? Μπορώ, αν εγώ ακούω κάτι να γίνεται στη διπλανή μου πόρτα, να πάω ανώνυμα, να το καταγγείλω και ο νόμος να με προστατεύει και να απομακρυνθεί από την περιοχή, από μένα, από το περιβάλλον του που κινδυνεύει? Υπάρχει αυτό το πλαίσιο στην Ελλάδα? Ή δικαίως φοβούνται οι άνθρωποι και δεν μιλάνε γιατί ξέρουν ότι θα γίνει μια σύσταση και μετά θα γυρίσει και θα είναι δίπλα τους με μια καραμπίνα ο άνθρωπος αυτός? Θα σας πω, οι αρχές από ανώνυμες καταγγελίες οφείλουν να τις ερευνούν. Να πηγαίνουν να κάνουν αυτοψία, να ελέγχουν, να ερευνούν αν τυχόν υπάρχουν αυτεπαγγέλτως διωκόμενα αδικήματα. Εάν όμως δεν διακριβώσουν ότι υπάρχουν αξιόπινες συμπεριφορές, εξωτερικευμένες, όχι τι έχει στο μυαλό του ο άλλος ή πώς φαίνεται ο ψυχισμός του, εξωτερικευμένες συμπεριφορές. Καλά, εδώ βλέπουμε πολλές εξωτερικευμένες. Ότι τα χέρια τους είναι δεμένα. Ναι. Εδώ λοιπόν μιλάμε και για μια τοπική κοινωνία που όταν καταγγέλεις κάτι αυτό μαθαίνεται εύκολα, διαρρέει. Ναι, απλά εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι πυροβόλησε έναν άνθρωπο. Ο άνθρωπος δεν τον κατήγγειλε. Αυτεπαγγέλτος η αστυνομία κινήθηκε, αλλά δεν έγινε τίποτα. Έξω ήταν. Ναι, αυτό έγινε πριν πολλά χρόνια. Βεβαίως και ήταν έξω. Και αυτό είναι το θλιβερό και το λυπηρό. Και μετά από αυτό το έγκλημα, κάποιοι πρέπει να αναλογιστούν τις ευθύνες τους. Το να μεταθέτουμε την ευθύνη, να λέμε δεν έγινε στο δικό μου το σπίτι ή η σύντροφος, η σύζυγος χώρισε γιατί ήθελε να γλιτώσει, να ξεμπερδέψει και το άφησε εκεί. Ή ο καθένας κοιτάζει τη δική του οικογένεια. Αυτό πρέπει να το αλλάξουμε. Είναι θέμα παιδείας γενικότερης.
Όλοι, τέτοιου είδους εγκλήματα είναι φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας. Όλοι έχουμε ευθύνες και βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Όλοι μας σαν μονάδα, σαν πολίτες, κοφεύουμε πολλές φορές γιατί το κακό δεν έχει χτυπήσει τη δική μας πόρτα. Όμως εν δυνάμει όλοι πολλές φορές κινδυνεύουμε να είμαστε θύματα συμπεριφορών. Γιατί δεν ξέρουμε ο κάθε δράστης πώς μπορεί να εξωτερικεύσει μια συμπεριφορά αξιόπινη. Εδώ μιλάμε για ένα ζευγάρι, για μια οικογένεια που πληροφορίες που φτάνουν σε μένα είναι ότι ήταν ένα αγαπημένο ζευγάρι, ένα φιλήσυχο ζευγάρι, μια οικογένεια με συνοχή, με δομή, με τα παιδάκια τους, που βέβαια ζούσαν φτωχικά οι άνθρωποι, στο μεροκάματο, σε αγροτικές εργασίες και όπου έβρισκαν δουλειά δούλευαν, αλλά δεν έδιναν κανένα δικαίωμα και τίποτα δεν προμήνυε το φωνικό αυτό, το άγριο. Και θα σας πω και το άλλο. Μην κοιτάζουμε μόνο τη συμπεριφορά απέναντι στους συνανθρώπους μας. Εδώ υπήρχαν δείγματα συμπεριφοράς απέναντι σε ζώα. Ένας άνθρωπος ο οποίος εγκληματεί κατά των ζώων, θα εγκληματίσει. Κυρία Παναγωπούλου, επειδή δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο, θέλω να σας κάνω όμως μία σημαντική ερώτηση. Υπάρχει περίπτωση αυτός ο άνθρωπος να ξαναβγεί έξω ποτέ? Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, θα πρέπει νομίζω όλοι μας να πάμε να εξαφανιστούμε. Μετά από ένα τέτοιο μακελιό, λυπάμαι που το λέω, εγώ δεν είμαι δικαστής, συνήγορος είμαι, αλλά αν συμβεί κάτι τέτοιο, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό θα είναι ντροπή. Όχι μόνο για την ελληνική κοινωνία, έτσι, αλλά και για το ανθρώπινο ήθος. Έτσι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Παναγωπούλου. Καλή σας ημέρα. Για μισό λεπτό μόνο, ενδεικτικό της αγριότητας αυτής της, αυτού του ναρκισιστικού υποκειμένου αντικοινωνικού είναι ο τρόπος που πυροβόλησε τους γονείς. Τους πυροβόλησε στο κεφάλι. Στο κεφάλι. Τα δε παιδιά τα έπνιξε, φράζοντάς τους τη μύτη και το στόμα. Αυτό απεφάνθη ιατροδικαστής η κυρία Τζιόλα, που διενήργησε την νεκροψία.